πάντοτε υπάρχουν λεπτομέρειες στις οποίες μπορείς να εκμεταλλευτείς ή να δώσεις μια καινούρια ιδέα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όσο γνωστές και αν είναι οι ομάδες στις δύο προπονητάς. Πρώτη επίθεση του αγώνα για τον Ολυμπιακό. Όπως γινόταν και επί Τσακαλίδη, όταν δηλαδή ο Τσακαλίδης δεν ήταν τραυματίας και στην πεντάδα του Ολυμπιακού, το μαρκάρισμα του Τάρλατς αναλαμβάνει νωρίς ο Μιούρσεπ, ενώ ο Σάλιβαν έχει πάει στον Ντεμιγκέλη, η ώρα της ΑΕΚ, για να κάνει τη δική της πρώτη επίθεση. Τα μαρκαρίσματα βεβαίως στην πλευρά του Ολυμπιακού είναι αντίστροφα στους ψηλούς, ο Τάρλατς στον Σάλιβαν, ο Ντεμιγκέλ στον Μιούρσεπ. Ο Μιούρσεπ που χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του, αλλά ανακτά την κατοχή της και αυτό του φαίνεται αρκετό για να σκοράρει τους δύο πρώτους πόντους για την ΑΕΚ. 0-2 μετά από 42 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Σε man to man οι άμυνες και των δύο ομάδων. Ο Μπούι είναι στον Ρόμπινσον, ο Κακιούζης στον Έντουαρτς. Τάρλατς χαμηλά κοντά στη ρακέτα, το φάουλ που κάνει ο Μιούρσεπ. Πρώτος στον Εστονό. Ο Εστονός που... Δύσκολο το μαρκάρισμα αυτό, Δημήτρη. Ο Εστονός που... δεν πρέπει να μπλέξει σε προβλήματα με φάουλ απόψε. Εδώ πάλι δείτε την προσπάθεια του Τάρλατς που τον οδήγησε στη γραμμή από όπου δεν μπορεί να σκοράρει σε πρώτη φάση τουλάχιστον τον πρώτο απόψινο πόντο του Ολυμπιακού. Ο Μιούρσεπ έλεγε ακόμα ότι πρέπει να μείνει καθαρός από προβλήματα με φάουλ γιατί η ΑΕΚ δεν έχει την πολυτέλεια πια των πολλών ψηλών. Έχει του Ντικούδη βέβαια, αλλά δεν έχει του Τσακαλίδη όπως προείπες. Δεν έχει τους τέσσερις ψηλούς που χρησιμοποιεί. Και αναγκαστικά, αν στερηθεί κάποιον νωρίς με φάουλ, θα πάει σε τρίκ ο Ιβκοβιτς με πιο κοντούς παίκτες. Ο Σάλιβαν στον Κορονιό. Κακιούζης υπό την πίεση του Ρόμπινσον κάνει βήματα. Κακιούζης που έχει εξαιρετική απόδοση στη σειρά. Είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες της ΑΕΚ. Έχει ως τώρα στους δύο προηγούμενους αγώνες ένα μέσο όρο 12,5 πόντων και 10 rebound. Ντεμιγκέλ με αντίπαλο τον Οσάλιβαν εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και την μεγαλύτερη ευληγησία και ευκινησία που έχει απέναντι στον πιο βαρύ Οσάλιβαν. Πρώτο καλάθι για τον Ολυμπιακό που είχε σκοράρει και μία βόλη με τον Τάρλατς νωρίτερα, 3-2 μετά από περίπου 1,5 λεπτό παιχνιδιού. Κορονιός στον Κακιούζη. Και πάλι Κορονιός υπό την επιτήρηση του Τόμιτ, το σούτ τριών του Μιούρσεπ, το rebound από τον Ρόμπινσον που ανοίγει το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Ντεμιγκέλ τελειώνει τη φάση ιδανικά κερδίζοντας και το φάουλ από τον Σάλιβαν, σκοράροντας και τους δύο πόντους. 5-2, ο Ολυμπιακός έχει τρέξει ένα γρήγορο 5-0 μετά τους δύο πρώτους πόντους της ΑΕΚ. Εδώ πάλι η γρήγορη επέλαση του Ρόμπινσον και το τελείωμα της φάσης από τον Ντεμιγκέλ. Δεύτερο φάουλ και για τον Μιούρσεπ. 6-2. Αν μ' άκουγε ο Στονός στην αρχή θα μου έλεγε να δαγκώσω τη γλώσσα μου. Γιατί είπα ότι πρέπει να μείνει μακριά από προβλήματα με φάουλ και έχει ήδη μετά από 2 λεπτά παιχνιδιού, 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, 2 φάουλ. Μπούι με αντίπαλο τον Ρόμπινσον. Και πάλι Μιούρσεπ. Αυτή τη φορά το φάουλ είναι του Ντεμιγκέλ. Πρώτο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ έχει 2 και τα 2 έχουν γίνει από τον Μιούρσεπ. Ο Ολυμπιακός 1, αυτό του Ντεμιγκέλ. Ξανά η προσπάθεια του Μιούρσεπ. Έβαλε το χέρι του Ντεμιγκέλ. Απ' τη γωνία αυτή δεν είναι ξεκάθαρο αν έκανε 100% φάουλ. Συζητιέται. Η μπάλα εκτός ορίων αγωνιστικού χώρου μετά από την προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ. Αλλά η ΑΕΚ έχει δικαίωμα για μια καινούρια επίθεση, για καινούρια 30 φρέσκα δευτερόλεπτα, καθώς ανανεώθηκε ο χρόνος. Κακιούζης με αντίπαλο τον Έντουαρτς και τώρα Μπούι που βγήκε από τα σκριν και αμέσως εκτελεί για 3. Η ΑΕΚ ψαλιδίζει τη διαφορά στον ένα πόντο, 6-5 από το πρώτο τρίποντο του Μπούι που και αυτός κάνει μια καλή σειρά αγώνων μαζί με τον Κακιούζη και τον Μιούρσεπ, αυτή είναι η πιο σταθερή παίκτες ΑΕΚ. Τάρλατς, η μπάλα στο σίδερο και από εκεί στα χέρια του Κακιούζη. Και τώρα Κορονιός. Κώστα, νομίζω ότι από πλευράς ρυθμού είναι ακριβώς όπως τα ίδια που λέγαμε και στον πρώτο αγώνα, τα ίδια που έλεγες και με τον Φίλιππο Συρίγο στο δεύτερο. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει τους ευνηδιασμούς, η ΑΕΚ θέλει να πάει σε αργό τέμπο σε επιθέσεις μισού γηπέδου. Εκτός βεβαίως αν βλέπεις ότι κάτι θα αλλάξει. Όχι, δεν βλέπω τίποτα να αλλάζει.
Νιούρσεπ με αντίπαλο πάντα τον Ντεμιγκέλ. Και τώρα ο Σάλιβαν μακριά εκεί που είναι ακίνδυνος. Στον Κορονιό. Η πάσα πίσω από την πλάτη στον Νιούρσεπ που πάει στη διείσδυση. Βρίσκει μπροστά του και τον Τάρλατς και τον Ντεμιγκέλ. Η μπάλα, όπως λέει ο Γορεάδης, από τα ακροδάκτυλα του Τάρλατς. Έτσι χαρακτηριστικά έριξε. Πάλι για την ΑΕΚ. 12 όμως πια δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Λιγότερο δηλαδή από το μισό χρόνο της επίθεσης. Μπούι πάει στη διείσδυση, δύσκολη προσπάθεια, αλλά ξαναπαίρνει την μπάλα μέσω Τάρλατς. Το καλάθι από τον Μιούρσεπ δεν θα μετρήσει. Υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα που υποδεικνύει ο κύριος Πιτσίλκας. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ λένε ότι έγινε σου, την μπάλα βρήκε στη Στεφάνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει παράβαση 3 δευτερολέπτων, σύμφωνα με τους κανονισμούς τουλάχιστον. Λένε ότι όταν γίνεται πάσα μέσα στη ρακέτα. Ότι ναι, εκτός αν έχει προηγηθεί αμέσως νωρίτερα ένα σουτ και η μπάλα έχει βρει τη Στεφάνη. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικός, δεν θυμάμαι αν η μπάλα βρήκε τη Στεφάνη και μετά από πόση ώρα έγινε η πάσα μέσα στη ρακέτα. Πάντως ο Ρόμπινσον δεν τα καταφέρνει έξω από τα 6-25 στην πρώτη αποψινή του προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με 2 στα 5 σουτ, η ΑΕΚ με 2 στα 6. Μπούι στον Οσάλιβαν. Κακιούζης και πάλι Μπούι. Ο Κορονιός βγήκε από τα σκρίν και πήρε την μπάλα με αντίπαλο τον Τόμιτς. Κάλυψε όμως ο Ντεμιγκέλ σωστά την υπόνοια διείσδυση του Κορονιού. Σάλιβαν το φάουλ από τον Έντουαρτς. Εδώ ο Θείοντορ Έντουαρτς, όπως είναι το κανονικό του όνομα, αλλά είναι πιο γνωστός ως Blue Έντουαρτς. Ο Τόμιτς φαίνεται ότι έχει πάρει εντολή από τον Γιάννη τον Ιωαννίδη να πρεσάρει τον Κορονιό σε μια προσπάθεια να τον απομονώσει, να τον βγάλει έξω από το επιθετικό παιχνίδι της ΑΕΚ. Κακιούζης. Ο Κορονιός όμως μπόρεσε να αποφύγει το μαρκάρισμα του Τόμιτς. Στιγμιαία εκτέλεση από τον Κορονιό. Τη στιγμή που βγήκε από τα σκρίν και πήρε την μπάλα, αμέσως εκτέλεσε. 6-8. Η ΑΕΚ ξαναπαίρνει το προβάδισμα. Μετά από αρκετή ώρα είχε προηγηθεί 0-2 στην αρχή. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός πήρε το πάνω χέρι όσον αφορά το προβάδισμα. Τάρλατς χαμηλά μπροστά από τον Μιούρσεπ, το rebound από τον Σάλιβαν. Και τώρα Κορονιός στον Μπούι. Νέο σουτ τριών πόντων, μπαράζ τρίποντων από τους παίκτες της ΑΕΚ, η οποία ξαφνικά ενεργοποιείται έξω από τα 6-25, έχει 3 στα 4 τρίποντα. Και ακριβώς αυτό το κρεσέντο των τρίποντων της δίνει το δικαίωμα να προηγείται τώρα ξαφνικά με 5 πόντους διαφορά, 6-11. Μάλιστα έχει ένα σερί 1-9, όπως βλέπετε, σε λιγότερο από 2 λεπτά. Ο Ρόμπινσον όμως ανταποδίδει ένα από αυτά τα τρίποντα και το πρώτο εύστοχο δικό του, όπως επίσης είναι και το πρώτο εύστοχο αποψινό γενικά του Ολυμπιακού. 1 στα 3 τρίποντα ο Ολυμπιακός, 3 στα 4 η ΑΕΚ. 9-11. Νιούρσεπ στον Κορονιό που πάει μόνο στη διείσδυση, σερβίρει την μπάλα αριστουργηματικά στον Οσάλιβαν. Καθώς είδε τον Τάρλατς να σπέβδει να τον καλύψει τον Κορονιό ως βοήθεια και αμέσως στην αδύνατη πλευρά της άμυνας βρήκε τον Οσάλιβαν σε ένα καλάθι παρεβάλε. 9-13. Έχουν συμπληρωθεί, μάλλον θα συμπληρωθούν σε 12 δευτερόλεπτα, 6 λεπτά παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι σαφώς πιο ζωντανό από ότι και το πρώτο και το δεύτερο της σειράς. Ντεμιγκέλ, σφύριγμα από τους διαιτητές που διακόπτουν τη φάση. Φάουλ που έχει κάνει, όπως λένε, ο Σάλιβαν, πρώτο και για τον Αμερικανο-Ιρλανδό της Ένωσης. Εδώ νομίζω πάντως ότι είχαν προηγηθεί βήματα από τον Ντεμιγκέλ. Το φάουλ είναι αναμφισβήτητο, αλλά ακολούθησε τα βήματα. Ρόμπινσον για 3 και νέο σφύριγμα από τον Λάζαρο Βορέαδη. Φάουλ στον Κακιούζη και μάλιστα τη στιγμή που ο Έντουαρτς εκτελούσε για 3 πόντους. Κάτι που πρακτικά μεταφράζεται στο ότι θα έχει δικαίωμα για 3 βολές. Πρώτο φάουλ για τον Κακιούζη, 4ο ομαδικό για την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είδε την ΑΕΚ να σκοράρει με τρίποντα και να παίρνει μια διαφορά 5 πόντων. Απάντησε με τρίποντο του Ρόμπινσον νωρίτερα και μπορεί να απαντήσει αν από την άσπρη. Ο Ντόρτς θα καταφέρνει κατά το 66%, 2 στις 3 βολές, 11-13. 6 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα μετά από το τζάμπολ του τρίτου αγώνα της σειράς Ολυμπιακού ΑΕΚ. Η κατάληξη της σειράς θα κρίνει ποιος θα πάει στο Προλίγα και ποιος θα πάει είτε στο Κόρατς αν ο χαμένος είναι Ολυμπιακός της σειράς, είτε στο Σαπόρτα αν δεν τα καταφέρει η ΑΕΚ να πετύχει αυτή τις 3 νίκες.
Νέο τρίποντο από τον Ρόμπινσον. Σφύριγμα από τον Λάζαρο Βορεάδη που δίνει κάποιο φάουλ στην διεκδίκηση του rebound. Τρίτο φάουλ του Μιούρσε, πέμπτο ομαδικό. Σε βάρος ΕΚ, παρακαλώ για ένα replay αν υπάρχει, γιατί η φάση έγινε εκτός πιθανός ναι. πλάνου. Εδώ βλέπετε, βάζει τον αριστερό του αγκώνα ο Μιούρσε. Νομίζω ότι είναι. Θα το χαρακτηρίζει αυστηρό. Υπήρχε μία επαφή και από τη στιγμή που υπάρχει μία επαφή νομιμοποιεί το διαιτητής να σφυρίξει ένα φάουλ, αλλά δεν σφυρίζονται όλες οι επαφές φάουλ. Ή σε όλες τις περιπτώσεις φάουλ. Καρλάτς για δύο. Ο Ολυμπιακός σοφαρίζει στους 13 πόντους. Με το πρώτο καλάθι του Dragan Tarlats. Ο Ολυμπιακός που με τη σειρά του απαντάει στο 1-9 της ΑΕΚ με ένα σερί 7-2. Ο Μιούρσεπ έχει χρεωθεί ήδη με 3 φάουλ. 3 γρήγορα φάουλ. Αλλά δεν βλέπω κάποια ένδειξη ότι ο Ντούσαν Ίβκοβιτς σκοπεύει να τον... Μάλλον τον απέσυρε. Παίζει ο Ντικούδης τώρα. Ντικούδης παίζει. Ζητάω συγγνώμη, δεν το είδα. Δε Μιγγέλ στον Τόμιτς. Ο Ολυμπιακός, εάν και εφόσον ευστοχήσει σε αυτή την επίθεση, θα έχει το δικαίωμα να ξαναπροηγηθεί μετά από αρκετή ώρα. Τόμιτς με αντίπαλο τον Κορονιό. Το σούτ για δύο πόντους, το rebound από τον Ντε Μιγγέλ που έρχεται δυναμικά και τελειώνει τη φάση. Ο Ντε Μιγγέλ που έχει 3 στα 3 σούτ πια και ξαφνικά εντελώς απρόσμενα και απρόβλεπτα γίνεται το πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού με 7 πόντους. Έχει 7 από τους 15 πόντους του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός ανακτά το χαμένο για αρκετή ώρα, για περίπου 4 λεπτά. Προβάδισμα 15-13 πια. Ντικούδης. Με αντίπαλο του Ντε Μιγγέλ. Και τώρα Κορονιός. Φάουλ χαμηλά από τον Τόμιτς στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Κορονιού. Να ο Μιλάν Τόμιτς. Το πρώτο time-out του απόψινου αγώνα αποζητάει ο Ντούσαν Ίβκοβιτς με την ομάδα του στο μείον 2. Μικρή διακοπή και σε λίγο τα ξαναλέμε από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αφήνει περιθώρια στους παίκτες της ΑΕΚ και γι' αυτό είχε φτάσει και η διαφορά αυτή να προηγείται έτσι. Να πέφτουν οι υψηλοί της ΑΕΚ με τους κοντούς του Ολυμπιακού και να αφήνει περιθώρια να μπαίνουν μέσα στο καλάθι πιο ελεύθερα. Αδειάζει δηλαδή τη ρακέτα ουσιαστικά το ότι κυνηγάει μακριά ο Τάρλατς. Πάλι το ίδιο γίνεται, βλέπετε ο Τάρλατς. Και δίνει πάντως και βοήθεια στους περιφερειακούς ο Τάρλατς, όπως έκανε εδώ, αλλά δεν πρόλαβε να πάει πάνω στον Κορονιό. 15-15, ναι, σου παλιά. Δεν έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους περιφερειακούς, μόνο κατά το καλάθι. Όταν ξεφύγει από τους περιφερειακούς βέβαια ο παίκτης. Η έξι άμυνα ζώνης. Μία άμυνα 2-1-2, 2-3. 2-3. Ο Τάρλατς χαμηλά με αντίπαλο τον Οσάλιβαν. 17-15 νομίζω ότι η χρυσή συνταγή για τον Ολυμπιακό. Απόντος πια του Μιούρσε που έχει κάνει 3 γρήγορα φάουλ και κάθεται στον πάγκο. Απόντος του Τσακαλίδη που είναι τραυματίας και ανήμπορος να αγωνιστεί. Αλλά νομίζω ότι είναι μία στην επίθεση, μπάλα στον Τάρλατς και καθόλου περιφερειακά σου. Για να δούμε όμως αν θα εφαρμοστεί αυτό. Επιθετικό φάουλ του Οσάλιβαν πάνω στον Ντε Μιγγέλ. Δεύτερο φάουλ και τον Σάλιβαν. Αν συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό να χρεώνονται και να κάνουν φάουλ υψηλή της ΑΕΚ, σε λίγο ο Ντούσαν Ίβκοβιτς θα ψάχνει με απόγνωση στον πάγκο του να βρει ψηλό. Πάντως βλέπουμε και τις δύο ομάδες να παίζουν στατικό μπάσκετ και κοντρόλ μπάσκετ 5-1-2-5 χωρίς να επιχειρούν εφηβιασμό, χωρίς να επιχειρούν γρήγορο παιχνίδι και γρήγορη μεταβίβαση της μπάλας. Μιλάμε γενικά για τον επιθετικό τομέα. Ντε Μιγγέλ, ο καλύτερος τώρα παίκτης του Ολυμπιακού. 9 οι πόντοι του Ισπανού που αν συνεχίσει έτσι ίσως να κάνει το καλύτερο εν Ελλάδη παιχνίδι του. Το είπες προηγουμένως Δημήτρη ότι είναι πιο ευκίνητος, πιο ευέλικτος. Και το εκμεταλλεύεται γιατί ξεκινάει απ' έξω τις προσπάθειές του και τις τελειώνει μέσα με αντίπαλο τον Οσάλιβαν. 9 πόντοι, 3 rebound, 1 assist από τον Ισπανό. Όλα αυτά σε λιγότερο από μισό ημίχρονο. Ο Σάλιβαν κακή πάσα για τον Τικούδη. Που χάνει την μπάλα, χάνεται και αυτή η επιθεσία. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 4. Έχουμε τηλεοπτικό time out. Σε λίγο. Bacardi. Lime. Soda.
απόψε, με βάση την παράδοση, θα έχει την πιθανότητα να κερδίσει και τον αγώνα της ερχόμενης εβδομάδος, τον πέμπτο της σειράς, και να βάλει τέλος και στη σειρά και στο πρωτάθλημα. Γιατί αφού τελείωσε ο μεγάλος τελικός, από εδώ και πέρα είναι ότι έχει απομείνει να γίνει για τα παιχνίδια Ολυμπιακού ΑΕΚ, για να φτάσουμε στο τέλος της σεζόν. Τάρλατς με αντίπαλο τον Ντικούδη. Ο Τάρλατς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον όγκο και τη δύναμή του. Κερδίζει ο ίδιος το επιθετικό rebound και παίρνει φάουλ από τον Κακιούζη. Έβδομο ομαδικό για την ΑΕΚ. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς κάνει μια μίνι έκπληξη, βλέποντας ότι οι ψηλοί του αρχίζουν και έχουν πολύ γρήγορη φθορά από φάουλ. Ρίχνει στο παιχνίδι τον Μόσχου. Μόνο που τον Οσάλιβα δεν τον έβγαλε λόγω φθοράς, αλλά λόγω λαθών. Πάντως υπάρχουν και τα φάουλ. Ο Σάλιβαν έχει 2, ο Μιόρσεπ 3, ο Κακιούζης 2. Και τα 7 δηλαδή φάουλ της ΑΕΚ του έχουν γίνει από ψηλούς παίκτες, γιατί και ο Κακιούζης μπορεί να παίζει στην επίθεση μακριά από το καλάθι. Ένα ακόμη φάουλ, αυτή τη φορά είναι το πρώτο του Ντικούδη. Είναι καθαρά ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πάρει εντολή από τον Γιάννη τον Ιαννίδη να παιχτεί ο Τάρλατς κάτω από το καλάθι λόγω ελλείψεως ψηλού της ΑΕΚ. Εδώ βλέπετε πάλι. Ο Ντικούδης έπαιξε με ένα μήνα στην κατακόρυφό του, αλλά εκεί τα χέρια του βρήκαν τα χέρια του Τάρλατς. 19-20-15. Η διαφορά στους 5 μετά από 10 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Και τώρα 21-15. Ο Ολυμπιακός που τρέχει ένα σερί στα τελευταία 3 περίπου λεπτά, σε λιγότερο από 3 λεπτά, 6-2. Και από αυτό το σερί έχει πάρει το προβάδισμα με 6 πόντους. Μπούι στη διέσδυση. Ο Μόσχου που βρέθηκε ακάλυπτος και αμέσως σούταρε. Δεν δίστασε. Πρώτη πόντη για τον νεαρό που ίσως αυτό το παιχνίδι να αντιπροσωπεύει στο μυαλό του τη μεγάλη ευκαιρία. Βεβαίως. Έτσι κάπως ξεπετάγονται οι παίκτες από το πουθενά, από την άκρη του πάγκου. Από συγκυρίες. Τάρλατς. Κακή πάσα για τον Τόμιτς που δεν έφτανε τόσο ψηλά. 21-17. Ο Ολυμπιακός έχει 9 rebound, η ΑΕΚ έχει 5. Υπάρχει κυριαρχία δηλαδή των ψηλών του Ολυμπιακού σε αυτόν τον τομέα. Με τον Ντεμιγκέλ να συνεχίζει να είναι ο καλύτερος και σε αυτό το επίπεδο με 4 rebound. Παρακάτω τα μισά του Ολυμπιακού. Ντεμιγκέλ που έχει και 4 σε 4 σουτ. Μία εύστοχη βολή και 9 πόντους. Και κυρίως έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην ΑΕΚ με τα φάουλ που μαζί με τον Τάρλατς χρέωσε στους ψηλούς της. Ντικούδης πάει χαμηλά μπροστά στον Ντεμιγκέλ. Δεν τα καταφέρνει, αλλά επιθετικό rebound από τον Μόσχου, βήματα όπως υποδεικνύει ο κύριος Βορειάδης. Να ο Μόσχου. Και τώρα ο Ρόμπινσον πάντα σε αργό τέμπο, με τον Μπούι να τον περιμένει στο ύψος της γραμμής του κέντρου για να τον μαρκάρει. Η άμυνα τσεκ γύρισε σε man to man, Τάρλατς για 2. Μάχη για το rebound, τον Ντεμιγκέλ παραλίγο να πάρει το 5ο το rebound, αλλά αυτός που το παίρνει τελικά, που καθαρίζει τη φάση, είναι ο Κακιούζης. Κορονιός. Έξω στον Μπούι, που πάει στη διέσδυση στο φάουλ, γίνει χαμηλά από τον Έντουαρτς. Είναι το δεύτερο για τον Μπλου Έντουαρτς. Ο Ολυμπιακός έχει όλα και όλα 4 φάουλ, η ΑΕΚ 8. Τα 2 από τα 4 τα έχει κάνει ο Έντουαρτς, ο οποίος παραχωρεί τη θέση του Παπα-Νικολάου. Είδατε πού έβαλε αντικανονικά το χέρι του Έντουαρτς. Να ο βετεράνος του NBA. Έχει κτίσει μια σταθερή θητεία 11 χρόνων στο NBA. Τώρα πια στα τελειώματα της καριέρας του ήρθε στην Ελλάδα. Κορονιός στον Ντικούδη. Δύσκολη προσπάθεια, μπλοκάρεται από τον Τάρλατς, αλλά η μπάλα φτάνει πάλι στο Μόσχου. Το Μόσχου που μπήκε ορεξάτος με πείσμα. Δεύτερο φάουλ και του Ντεμιγκέλ. Πέμπτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Ο Μόσχος του και με περιπετειώδη τρόπο σκοράρει τον τρίτο του απόψινο πόντο σε ελάχιστα λεπτά συμμετοχής. Η δεύτερη βολή στο σίδερο, το rebound από τον Τάρλατς. Η πάσα παραλίγο να χαθεί, καθώς ο Παπα-Νικολάου δεν έβλεπε. Τελικά περισσότερο από τις φωνές του κόσμου γύρισε και μάζεψε την μπάλα. Τόμιτς
7:25 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, που μπορεί να μην έχει γρήγορο τέμπο, αλλά παίζεται καλύτερο μπάσκετ από ό,τι στους δύο προηγούμενους αγώνες. Ο Παπα-Νικολάου κερδίζει το φάουλ, προσθέτοντας ένα ακόμη στην αλυσίδα των φάουλ που έχουν κερδίσει οι παίκτες του Ολυμπιακού μέσα στη ρακέτα στα πρώτα 13 περίπου λεπτά του παιχνιδιού. Τρίτο και για τον Κακιούζη. 3 ο Μιούρσεπ, 3 ο Κακιούζης. Εδώ πάλι διείσδυση του Παπα-Νικολάου. Κατέβασε. Φανερή η έλλειψη του Τζακαλίδη, βέβαια. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι με τον Τζακαλίδη να δεσπόζει στο κέντρο της ρακέτας, οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν θα επιχειρούσαν όλες αυτές τις διεισδύσεις ή τουλάχιστον δεν θα έκαναν τόσο μεγάλο αριθμό διεισδύσεων. Δεν θα είχαν αυτή τη φθορά το φάουλ. Επιθετικό rebound του Τάρλατς μετά την χαμένη βολή. Νέο σφύριγμα από τον κύριο Βορειάδη. Φάουλ. Σε βάρος του Ντικούδη, δεύτερο. Ο Κακιούζης στον πάγκο, ο Χατζής στο παρκέ και ο Ντούσαν Ιβκοβιτς επιστρατεύει πια κατά ανάγκη, ένα πολύ χαμηλό σχήμα με τρεις γκάρ, τον Κορονιό, τον Μπούι και τον Χατζή και με δύο κατά ανάγκη ψηλούς, τον Μόσχο και τον Ντικούδη. Η δεύτερη στο σίδερο, 23-18. Η διαφορά πάλι στους 5, Κορονιός. Και τώρα Μπούι, υπό την επιτήρηση του Παπα-Νικολάου πλέον. Δύσκολο σου του Μπούι πάνω σε άμυνα, το rebound από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και τώρα Ρόμπινσον, που πάει μόνο στη διείσδυση. Είδατε, το πρώτο βήμα έκανε και όλη τη δουλειά. Απέφυγε τους αντιπάλους του με ένα εκρηκτικό πρώτο βήμα και μετά ήταν πολύ εύκολο να τελειώσει τη φάση. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 7. Η μεγαλύτερη απόψινή υπέρ του Ολυμπιακού, 25-18. Βλέπεις τώρα Τάρλατς, δεν βγαίνει στο Μόσχου έξω, στο Μόσχου. Δεν πάει ο Μόσχου έξω για να τον ακολουθήσει. Όχι, πήγε τώρα. Ήταν έξω. Ο Μόσχος είναι εσωτερική, πασάρι στον Ντικούδη. Υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα, καθώς ο νεαρός μπλέχτηκε εκεί σε συμπληγάδες πέτρες και βεβαίως μπλοκαρίστηκε ουσιαστικά από τους φίλους του Ολυμπιακού. Time out που ζητάει ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, βλέποντας την ομάδα του σε ένα blackout διαρκείας να χάνει σιγά σιγά την επαφή της με το σκορ. Είναι γεγονός. Νίκος πρώτος αγώνας. Νίκης Ολυμπιακός είχε 29 rebound, έναντι 25 της ΑΕΚ, 12 assist της μισές ΑΕΚ, 11 κλεψίματα Ολυμπιακός, 2 ΑΕΚ. Η εικόνα αντιστράφηκε στο ΑΚΑ. Η ΑΕΚ είχε 40 rebound, 15 λιγότερο Ολυμπιακός, 14 assist ΑΕΚ, 5 Ολυμπιακός και ένα κλέψιμο παραπάνω η ΑΕΚ. Άρα λοιπόν, με βάση αυτή την κάρτα, τα κριτήρια νίκης είναι τα rebound, οι assist και τα κλεψίματα. Όποιος κερδίζει σε αυτούς τους τρεις τομείς, κερδίζει και τους αγώνες. Όπου είδατε και πόσο εντυπωσιακές είναι οι μεταμορφώσεις των δύο ομάδων από παιχνίδι σε παιχνίδι. Σου τριών πόντων από τον Ρόμπινσον. Rebound από τον Μπούι, αλλά η μπάλα φτάνει στα χέρια του Τάρλατς και ο Ολυμπιακός ανανεώνει την επίθεσή του. Το σούτ από τον Τάρλατς, το rebound από τον Μόσχου. Που με τρεις πόντους και δύο rebound αποτελεί μια σταθερή ως τώρα παρουσία και στην άμυνα και στην επίθεση για την ΑΕΚ. Έχει επιστρέψει και ο Σάλιβαν στο παρκέ. Παίζουν πάντα οι τρεις περιφερειακοί της ΑΕΚ. Χατζής, Κορονιός, Μπούι. Είδε ο Ιβκοβιτς ότι το παιχνίδι παίζεται κάτω από τα καλάθια και βάλε δεύτερο ψηλό μέσα για να μπορέσει να ενισχύσει το χώρο. Στην ουσία όμως διατηρεί και μια ευκίνητη περιφέρεια προσπαθώντας είτε να πιέσει είτε να πιέσει να βρει πιο πολλά ελεύθερα σούτ ή ίσως κάποιον ευνηδιασμό. Η ΑΕΚ έχει έναν στον έναν ευνηδιασμό, Ολυμπιακός δύο στους δύο. Χατζής στον Κορονιό από τη γωνία για τρεις. Για δύο. Πατούσε όπως λέει ο κύριος Πιτσίλκας. 25-20. Ούτε δευτερόλεπτο δεν μπορείς να τον αφήσεις ελεύθερο. Και τα δύο σουτ που έχει βάλει τα έχει βάλει μαρκαρισμένος. Αλλά με πολύ γρήγορη εκτέλεση. Εκτέλεση, μπράβο. Τρία σουτ έχει βάλει. Έχει δύο στα δύο δίποντα και ένα στο ένα τρίποντο. Παπα-Νικολάου δίστασε, υποχρεώθηκε να πασάρει στον Ντεμιγκέλ. Ο Ντεμιγκέλ μέσα στους ψηλούς της ΑΕΚ κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Αυτή τη φορά από τον Οσάλιβαν. Και είναι το τρίτο του Οσάλιβαν. Ο τρίτος παίκτης της ΑΕΚ που μπαίνει νωρίς-νωρίς σε μπελάδες με τα φάουλ. Σας θυμίζουμε ότι έχουν ήδη χρεωθεί με τρία ο Μιούρσεπ, ο Κακιούζης. Και τώρα γίνεται ο τρίτος παίκτης ΑΕΚ με τρία. Όχι μόνο γιατί δεν τον έχει, αλλά για όλα αυτά που κάνουν οι ψηλοί του Ολυμπιακού. Για παράδειγμα, ο Ντεμιγκέλ που με τις δύο τελευταίες βολές ανέβασε πάλι τη διαφορά στους 7-20 και έχει ήδη 11 πόντους. Χατζής.
την πάσα του χαμηλά στον Μόσκου. Airball, αλλά η μπάλα φτάνει στον Οσάλιβαν. Έρχεται ο Μόσκου να τη σπρώξει το καλάθι. Ο Μόσκου που κάνει καταπληκτική δουλειά απόψε. Ομολογώ, επειδή τον βλέπουμε σπάνια, ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι που μπορεί να τον έχουμε δει. Μα δεν τον έχουμε δει σε άλλα παιχνίδια. 27-22. Το Μίτς. Στον Τάρλατς που πασάρει τον Ντεμιγκέλ, πάλι Τάρλατς. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά υπάρχουν και 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα, παράβαση που υποδεικνύει ο κύριος Πιτσίλκας. Καθώς εδώ έγιναν παραπάνω από μία πάσες μέσα στη ρακέτα. Σε σχέση με αυτό που έλεγες νωρίτερα. Ναι, Δημήτρη, αλλά σήμερα έχουν θυμηθεί τον κανονισμό των 3 δευτερολέπτων αρκετές φορές. Νομίζω ότι είναι η τρίτη φορά απόψε που δίνονται 3 δευτερόλεπτα. Ο Σάλιβαν στον πάγκο. Και στο παρκέ ο Ντικούδης. Ο Ντούς Ανέβηδος κάνει αλλαγές επί αλλαγών, προσπαθώντας να βρει και ένα σχήμα που θα δώσει ρυθμό στην ΑΕΚ, αλλά κυρίως να λύσει τα προβλήματα του κάτω από τα καλάθια. Ο Ντικούδης στον Χατζή. 7 για το σουτ έχουν απομείνει στην ΑΕΚ. Τελικά δεν θα γίνει ποτέ το σουτ, καθώς ο Χατζής από κακό υπολογισμό και συνεννόηση έστειλε την μπάλα έξω από τα όρια του αγωνιστικού χώρου. 27-22. Τρία και 23 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η διαφορά είναι στους 5. Τάρλατς με αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου για 3. Rebound από τον Κορονιό, καθώς πλέον ψηλοί και κοντίνοι υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν σε αυτόν τον τομέα για την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει ακόμη υπεροχή στα rebound, έστω και τώρα με ένα οριακά. 13 αντί 12. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμη 6 assist και ένα κλέψιμο. Η ΑΕΚ 3 assist, 0 κλεψίματα. Δηλαδή οι 3 τομείς που επισημάναμε ως κριτήρια νίκης, ενώ εδώ ο Κορονιός πάλι με μια ακαριά εκτέλεση στέλνει τη διαφορά στους 2, 27-25. Με λιγότερο από 2,5 λεπτά πια για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τόμιτς στο Ρόμπινσον που δεν έχει φάνει πολύ απόψε, δεν έχει πάρει όμως και πολλές προσπάθειες. Ο Ντικούδης βγήκε μπροστά από τα κυρία του Τάρλατς και διώξει την μπάλα, παίρνοντας καλή άμυνα. Αν ο Τάρλατς είχε πάρει και την μπάλα, θα ήταν σίγουροι 2 ακόμη πόντοι στο ενεργητικό του. Νέο time-out αυτή τη φορά από τον Γιάννη Ιωαννίδη, που βλέπει την ομάδα του να χάνει το ρυθμό της και την ΑΕΚ να μειώνει στους 2. Εδώ καθώς του έδειξα τους 10 πόντους του Κορονιού, αλλά μου είπε κάτι άλλο που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Κώστα, μπορείς να το επαναλάβεις. Είπα, Δημήτρη, το εξής πράγμα, ότι η προσφορά του Κορονιού δεν είναι μόνο στο σκοράρισμα, ήταν και στην εξουδετέρωση του Τόμιτς, ο οποίος είναι στη σκιά του επάνω. Και δεν νομίζω, ένα βαρόμετρο του περιφερειακού σουτ της, του Ολυμπιακού, είναι ο Τόμιτς. Ο Τόμιτς, ο οποίος έχει 0 πόντους ως τώρα, μετά από σχεδόν 18 λεπτά παιχνιδιού, με μόνο άστοχα σουτ, 2 τον αριθμό. Η Τζούλια Κοφίτσα, που επιμελείται το ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου, μου ζητάει τον λόγο, θα τον δώσουμε αμέσως μετά. Σου του Τόμιτς στο σίδερο, το rebound από τον Μπούι. Τζούλια. Ο Γιάννης Ιωαννίδης δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος, κυρίως από την άμυνα των παικτών του. Του ζήτησε να προσπαθήσουν περισσότερο, ενώ είπε ότι δεν επιτρέπεται ο Κρόνιος, οπότε βρίσκεται ελεύθερος να επιχειρεί σου 3 πόντων. Προσπαθήστε περισσότερο στην άμυνα, του είπε. Φαντάζομαι ότι θα εννοούσε να μην μένει ελεύθερος ο Κορονιός, γιατί άμα μένει ελεύθερος θα σουτάρει. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Κορονιός στη διείσδυση. Εδώ πασάρει μακριά στον Χατζή που του επιστρέφει την μπάλα. Αυτό είναι το λεγόμενο η έξτρα πάσα στο μπάσκετ. Δηλαδή η πάσα που δίνει στον παίκτη την ελευθερία να σουτάρει μόνος του. Η πάσα του Χατζή προς τον Κορονιό. 12 πόντια από τον Κορονιό που συνεχίζει να καθοδηγεί την αντεπίθεση της ΑΕΚ, που τώρα ισοφαρίζει στους 27 πόντους με 100 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παπα-Νικολάου στον Τόμιτς. Ρόμπινσον σε σουτ 3 πόντων, ούτε αυτή τη φορά. Το rebound από τον Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός ανανεώνει σε ένα κρίσιμο σημείο του πρώτου ημιχρόνου, καθώς πηγαίνουμε προς τη δύση του ημιχρόνου. Ανανεώνει μια επίθεση που, αν κατορθώσει να την υλοποιήσει σε καλάθι, θα του δώσει ξανά το προβάδισμα. Αυτή τη στιγμή πάντως έχουμε ισοπαλία. Ρόμπινσον τον Τάρλατς που κατάφερε να πάρει την μπάλα παρά την πίεση του Ντικούδη. Πάσα του όμως είναι πάλι κακή. Ο Κορονιός κλέβει την μπάλα, δίνει στον Χατζή και αυτός με τη σειρά του στον Μπούι. Έρχεται ο Ντικούδης, παλεύει για το rebound, αλλά ο Ντεμιγκέλ πανταχού παρόν απόψε καθαρίζει τη φάση με το 5ο του rebound, 3ο αμυντικό. Η ισοπαλία παραμένει, ενώ θέλουμε 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο μέρος ενός πραγματικά σπουδαίου αγώνα.
στον οποίο δύο φορές η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει με διαφορά και δύο φορές επέστρεψε. Ο Ρόμπινσον για 3-1 εκτός ισορροπίας τρίποντο με κρεμασμένο ουσιαστικά πάνω του τον Μόσχου. 30-27, τελευταία 27 δευτερόλεπτα. Ο Κορονιός με την μπάλα και αντίπαλο τον Τόμιτς. Και τώρα Ντικούδης. Απομένουν 8 στην ΑΕΚ. Αν τα εξαντλήσει όλα, δεν θα τα εξαντλήσει. Υπάρχει φάουλ του Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχουν όμως, δεν υπάρχει δικαίωμα για βολές. Καθώς η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έχει χρεωθεί με 5 ομαδικά φάουλ. Μετά από ένα ολόκληρο ημίχρονο. Για την ακρίβεια, μετά από 19 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα. Απομένουν λιγότερο από 6 δευτερόλεπτα για το τέλος. Time out που ζητάει ο Γιάννης Ιωαννίδης. Να έπαθε μια θλάση στην ομοπλάτη. Υπάρχει και η απουσία του Βούξεβιτς μόνιμη τον τελευταίο καιρό. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ έχει προβλήματα κάτω από το καλάθι, ο Ολυμπιακός στην περιφέρεια. Χατζής για 2. Rebound από τον Παπα-Νικολάου, μπάλα στον Μόσχου που μπλοκάρεται όμως από τον Τάρδατς στην δύση ακριβώς του ημιχρόνου. Μέχρι να βγει μπάλα εκτός ορίων αγωνιστικού χώρου, κύλησαν και τα εκατοστά του δευτερολέπτου που απέμεναν για να μηδενιστεί ο χρόνος. Άρα λοιπόν το τελικό σκορ του πρώτου μέρους είναι 30-27, όπως διαμορφώθηκε από το τελευταίο τρίποντο στα 45 περίπου δευτερόλεπτα του Ρόμπινσον. Με αυτό ο Ολυμπιακός πήρε ένα οριακό προβάδισμα. Ένα προβάδισμα κυριολεκτικά ενός σουτ. Πριν επιστρέψουμε για το αναγκαίο break, το αναγκαίο διαφημιστικό break στην Παιανία, θα ήθελα να ρωτήσω τον Κώστα Μουρούζη αν πιστεύει ότι, ενώ εσείς βλέπετε και τα συγκεντρωτικά στατιστικά του ημιχρόνου, αν πιστεύεις Κώστα ότι πραγματικά θα εξελιχθεί σε ένα παιχνίδι του ενός σουτ μέχρι τέλους. Δεν το ξέρουμε αυτό, Δημήτρη, αλλά αυτό που δείχνει το σημερινό παιχνίδι είναι ότι και οι δύο. Επίσης, χτυπημένος από τα φάουλ, έπαιξε λιγότερο από 13 λεπτά και έχει 0 πόντους. Ο Μπούι έπαιξε και στα 20 λεπτά του ημιχρόνου και έχει 6 πόντους. Απόψε οι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων είναι άλλοι. Για την Μένα, ο Κορονιός που έχει κάνει ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο με 12 πόντους και απόλυτη ευστοχία. Έχει 5 στα 5 σουτ, εκ των οποίων 2 εύστοχα τρίποντα. Ο Μόσχου που ανασύρθηκε. Κίνδυνο να χάνει τον αγώνα πολύ από το πρώτο ημίχρονο. Και έτσι μπόρεσε να σταθμίσει λίγο τα rebound κάτω από τα καλάθια και το φύλαγμα των ψηλών του Ολυμπιακού κάτω από το καλάθι. Μάλιστα. Παράλληλα όμως σε μεγάλο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου εκεί που ανέτρεψε τη διαφορά, εδώ ο Ντεμικέλ δεν καταφέρει να σκοράρει τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς έκανε και κάτι άλλο που νομίζω ότι γύρισε τη ροή του αγώνα. Χρησιμοποίησε εκτός από τους δύο ψηλούς που σωστά ανέφερες, χρησιμοποίησε και τρία γκάρ. Δηλαδή δημιούργησε ένα σχήμα βαρύ στο καλάθι αλλά ευέλικτο στην περιφέρεια. Μπούι. Τον Μιούρσεπ που πάει στη διέστηση βρίσκει μπροστά του τον Τάρλατς, πετάει ουσιαστικά την μπάλα και σκοράρει ενώ έχει κερδίσει και φάουλ όπως λέει ο Νίκος Πιτσίλκας. Για να δούμε πού και πώς έγινε το φάουλ στην εξέλιξη της φάσης. Ένα replay παρακαλώ. Εδώ ο Μιούρσεπ ξεκινάει τη διέστησή του, πάει στο drive. Φάουλ εδώ δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι εδώ δεν υπάρχει. Ούτε εγώ είδα, Δημήτρη. Αν έχει δοθεί φάουλ χαμηλά στη εκλήξη του rebound σε βάρος του Ντεμικέλ. Και πράγματι ο Ντεμικέλ δόθηκε σε βάρος. Ο Ντεμικέλ έκανε φάουλ στον Ντικούδη στη διεκδίκηση του rebound. Δεν υπήρχε φάουλ στην εκτέλεση από τον Μιούρσεπ. Σωστή απόφαση των διαιτητών, όπως έδειξε τουλάχιστον το replay, η γωνία αν θέλετε το replay, η άκρη της κάμερας. 30-29. Από την κακή συνεννόηση των παικτών της ΑΕΚ η μπάλα περνάει πάλι στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό που ακόμη δεν έχει σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Έντουαρτς, Ντεμικέλ, Τάρλατς, Τόμιτς, Ρόμπινσον που έχει τώρα την μπάλα. Δηλαδή με το κλασικό σχήμα που ξεκινάει τα παιχνίδια και συνήθως στο δεύτερο ημίχρονο, αν δεν υπάρχει ανάγκη κάποιας διαφοροποίησης. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με μία αλλαγή σε σχέση με την αρχική πεντάδα, ο Ντικούδης στη θέση του Σάλιβαν. Οι υπόλοιποι είναι Μιούρσεπ, Κορονιός, Αμπούι και Κακιούζης. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να σκοράρει ούτε σε αυτή την κατοχή της μπάλας. Ήδη έχουν περάσει 100 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα δευτέρου μέρους. Ήταν το έκτο λάθος για τους παίκτες του Ολυμπιακού απόψε. Μπούι χαμηλά στον Μιούρσεπ που τον βρήκε ακάλυπτο, καθώς οι ψηλοί του Ολυμπιακού είχαν πάει πάνω στον Μπούι και ο Μιούρσεπ αλώνιζε μόνος του στην baseline. Δείτε πάλι το μισό καλάθι βεβαίως. Στον Μπούι και στην έμπνευσή του να πασάρει, η ΑΕΚ περνάει μπροστά 30-31. Είπε μια φράση προηγουμένως, πάρε και βάλε. Τάρλατς,
χαμηλά 32-31 εκεί που ο Ολυμπιακός είναι ανίκητος απόψε, είτε με τον Τάρλατς είτε με τον Ντεμιγκέλ. Ο Τάρλατς έχει 10 πόντους, ο Ντεμιγκέλ 11, έχουν σκοράρει μαζί 21 από τους 32 πόντους του Ολυμπιακού. Κορονιός. Νιούρσεπ στον Κακιούζη και από εκεί στον Κορονιό. Και τώρα Τικούδης, ακάλυπτος για 2. 32-33. Με τον Δήμο Τικούδη να σκοράρει για πρώτη φορά απόψε. Συνεχίσει εναλλαγές στο προβάδισμα, στο ξεκίνημα δευτερού μέρους. Η κάλυψε γρήγορα το μείον 3 της ανάπαυλας. Και από εκεί και πέρα παίζεται το παιχνίδι καλάθι εγώ, καλάθι εσύ. Σούτριον πόντρο από τον Έντουαρτς, το rebound από τον Μιόρσεπ. Ο Εστονός αναλαμβάνει να κατεβάσει την μπάλα για λίγο και την δίνει στον παίκτη που είναι επιφορτισμένος για αυτή τη δουλειά. Έχει αυτό τα καθήκοντα, τον Κορονιό. Μπούει στον Τικούδη. Και τώρα Μιόρσεπ με αντίπαλο στον Ντεμιγκέλ. Βήματα, όπως λέει ο κύριος Πιτσίλκας, στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Μιόρσεπ. Συζητήσιμη η απόφαση του Νίκου Πιτσίλκα. Για να δούμε, εδώ φαίνεται μόνο το ένα πόδι του Μιόρσεπ. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο ήταν σταθερό στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Το σώμα του Γιάννη Ιωαννίδη ήταν μπροστά από την κάμερα και δεν μας διαφώτιζε πια το πλάνο. Άρα κρατάμε οποιαδήποτε επιφύλαξη που δεν θα λυθεί η απορία μας ποτέ όμως. Το Μίτς. Φάουλ σε βάρος της ΑΕΚ. Φάουλ το οποίο έχει κάνει ο Κορονιός. Είναι το πρώτο. Αυτός απέχει πολύ από το να θεωρείται μέλος του κλαμπ της υψηλής επικινδυνότητας λόγω φάουλ. Σε αυτό ανήκουν άλλοι. Ο Σάλιβαν, ο Μιούρσεπ, ο Κακιούζης που τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο με 3 φάουλ ο καθένας. Τόμιτς από μακριά, το rebound από τον Μπούι. Ο Τόμιτς συνεχίζει το μαύρο από ψηλό σερί. 0-3 σουτ για τον Τόμιτς. Μπούι. Ο Μιούρσεπ βγαίνει και σουτάρει αμέσως. 32-35. Το προβάδισμα της ΑΕΚ διευρύνεται στους 3 πόντους. Η ΑΕΚ που τρέχει ένα σερί 2-8 από το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει μία φορά όλη και όλη μετά από 4 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τάρλατς. Τάρλατς, τον οποίο τον παίζει άμυνα ο Ντικούδης με νύχια και με δόντια. Καθώς είναι πιο κοντός, η προσπάθεια του Έντουαρτς και ένα ακροβατικό καλάθι από την baseline. Ο Έντουαρτς που αμέσως κατηγύρισε να πει στον Μιούρσε που γνωρίζονται από τον καιρό που και ο Στονός έπαιζε στο NBA και δεν είναι μακριά αυτός ο καιρός. Δεν ήταν όμως ποτέ και πουθενά, αν δεν κάνω λάθος, συμπαίκτες. Στην μικρή διαδρομή του Μιούρσε στο NBA και στην πολύ μεγαλύτερη του Blue Edwards. Ο Ολυμπιακός κλέβει την μπάλα με τον Ντεμιγκέλ, αλλά αυτός πατάει τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Και ήταν λογικό να μην ξέρει που βρίσκεται, γιατί προσπαθούσε να κλέψει την μπάλα. Έκανε μια σκληρή προσπάθεια ο Ντεμιγκέλ να κλέψει την μπάλα. Δεν ήταν λογικό να έχει τον έλεγχο του γηπέδου εκείνη τη στιγμή. Μπούι σερβίρει την μπάλα στον Κορονιό που πέτυχε τα δύσκολα στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν το πρώτο άστοχο του Κορονιό. Ο Κακιούζης με σωστό timing στο επιθετικό rebound πετυχαίνει τους 2 πρώτους αποψινούς του πόντους. Η ΑΕΚ συντηρεί το προβάδισμα στους 3, 34-37. Είδες καμιά φορά οι παίκτες ευστοχούν στα δύσκολα και χάνουν τα εύκολα, όπως έγινε εδώ με τον Κορονιό. Η ΑΕΚ κλέβει την μπάλα, ευνηδιασμός με τον Μπούι που ήταν στο ένας εναντίον κανενός, για την ακρίβεια στο ένας εναντίον του ανθρώπου που σκούπιζε το παρκέ, καθώς κάπου στη διαδρομή ο Μπούι παραλίγο να πέσει πάνω του. 34-35,9 rebound. Φέτος στα δύο προηγούμενα παιχνίδια είχε 5 πόντους, 30% στα δίποντα, 4 rebound μέσο όρο. Δηλαδή φέτος στους δύο αγώνες με την ΑΕΚ και τα ποσοστά του και οι μέση όροι του έχουν πέσει δραματικά. Βεβαίως αυτή η κάρτα αυτοαναιρείται, θα λέγαμε, ζώνη από τον απόψινο αγώνα, ζώνη ΑΕΚ. Καθώς ο Τάρλατς είναι πολύ καλός απόψε, ό,τι δεν έκανε στους δύο αγώνες μαζεμένους, στους προηγούμενους δύο αγώνες, θα κάνει απόψε. Ντεμιγκέλ, κλέβουν πάλι την μπάλα υπέρ της ΑΕΚ, όχι όμως για πολύ. Ευκαιρία λοιπόν να δώσουμε το λόγο στην Τζούλια Κοφίτσα που κάτι έχει να μας πει από το τι συζητήθηκε στα time out. Τζούλια. Ο Γιάννης Ιωαννίδης δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών του. Του ζήτησε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας περισσότερο. Θετικά. Και τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που μεταμόρφωσε αρνητικά ως τώρα τον Ολυμπιακό, Κώστα? Καταρχήν έκανε την κίνηση αυτή των δύο ψηλών, η οποία ήταν η αντιστάθμινα της δύναμης του Ολυμπιακού κάτω από τα καλάθια. Με συνεχή αδυνάμιση την περιφερειακή άμυνα, όπως την είδαμε, και έφτασε στο σημείο που έχει φτάσει.
Το σίγουρο είναι ότι κάθε φορά... Ολυμπιακός έμεινε στα δεδομένα του πρώτου ημιχρόνου, στο στατικό μπάσκετ, αν και αρέσκεται στο γρήγορο ρυθμό. Και... Το σίγουρο είναι, Κώστα, ότι κάθε φορά που η μπάλα φτάνει στα χέρια του Τάρλας, αυτός ξέρει τι θα την κάνει, όπως έγινε νωρίτερα. Αλλά το θέμα είναι με πόση ευκολία πλέον φτάνει η μπάλα στα χέρια του Τάρλας. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Ο Ντικούδης σκοράρει από την κορυφή της ρακέτας και συνεχίζει να κρατάει τη διαφορά στο επίπεδο των 5 πόντων για την ΑΕΚ, 36-41. Ενώ ο Γιάννης Ιωαννίδης σηκώνει από τον πάγκο τον Τζος Γκραντ, να τους περνάει από δίπλα του, ο οποίος θα περάσει το παιχνίδι. Έναν παίκτη που τον τελευταίο καιρό ο ρόλος του στην ομάδα του Ολυμπιακού έχει περιοριστεί αισθητά και μαζί και ο χρόνος συμμετοχής του. Βήματα σε βάρος του Dragan Tarlac, καταλογίζουν οι διαιτητές. 36-41. Ο Κορονιός υπό την επιτήρηση του Τόμιτς και τώρα Κακιούζης στον Μούρσεπ. Και από εκεί στον Τικούδη. Αυτή τη φορά νομίζω ότι ο Τάρλατς κάνει τα ανάποδο. Δεν ακολουθεί τον Τικούδη και ο Τικούδης έχει ένα καλό, στοιχειωδώς καλό περιφερειακό σου. Το απέδειξε σε δύο φορές νωρίτερα. Εδώ πάει κοντά όμως και τελειώνει τη φάση από το airball του Μιούρσεπ. Τικούδης που είχε 0 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και έχει τώρα 6. 6 από τον ομολογμένο εντυπωσιακό απολογισμό των 16 που έχει σκοράρει σε λιγότερο από 7 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Τόμιτς για 3. Ο Τόμιτς δηλώνει παρόν μετά από 26,5 λεπτά παιχνιδιού. Ευστοχή για πρώτη φορά. Είχε μόνο άστοχα σούτος τώρα και κατεβάζει τη διαφορά η οποία είχε πάει στους 7. Τώρα στους 4. 36-43. Τόμιτς που έχει το. Ενώ η μπάλα από το χέρια του Κορονιού βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Γκραντ στο παρκέ. Και νομίζω ότι ο Ντεμιγκέλ είναι αυτός που θα περάσει έξω, ναι. Ο Ντεμιγκέλ που έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. 11 πόντοι στην επίθεση, 5 rebound, αλλά ακριβώς εκεί έχει μείνει και τώρα που πήγε στον πάγκο. Δεν έκανε δηλαδή τίποτε παραπάνω, εκτός από ένα άστοχο σουτ σε 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ρόμπινσον για 3. Rebound από τον ίδιο. Στον Γκραντ που στάρει για 2. 41-43. Ο Ολυμπιακός τρέχει ένα γρήγορο σερί. 5-0 από ένα τρίποντο του Τόμιτς και ένα σουτ του Γκραντ στην πρώτη του επαφή με την μπάλα από τη στιγμή που πέρασε στο παρκέ και μειώνει στους 2. Μούρσεπ φάουλ από τον Γκραντ. Κώστα, βλέπω ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πιέσει λίγο παραπάνω στην κυκλοφορία της μπάλας. Δεν έχει άλλη λύση. Εδώ με τα αριστερό χέρι ο Γκραντ κάνει το φάουλ. Αν δεν παρενοχλήσει το επιθετικό παιχνίδι της ΑΕΚ και την αφήσει να κάνει το παιχνίδι της, τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Ο Κακιούζης φεύγει με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά οι διαιτές λένε ότι είναι για την ΑΕΚ. Για να δούμε. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά για να δούμε το replay. Κακιούζης εδώ, στη διείσδυση, η μπάλα από το πόδια του Τόμιτς. Ο Κακιούζης την ακουμπάει. Όχι, είναι σωστή απόφαση των διαιτών. Παίρνω πίσω το αρνητικό σχόλιο. Καθώς τα πόδια του Γκραντ ήταν αυτά που ακούμπησαν τελευταία την μπάλα. Κορονιός απελευθερώθηκε, εγώ την αίσθηση, με την βοήθεια των αγκώνων του. Αλλά το σούτ του δεν ήταν εύστοχο. Rebound από τον Τάρλατς. Και τώρα Γκραντ στη διείσδυση, στον έξω στον Blue Edwards. Επιθετικό rebound από τον Τάρλατς και ένα θα έλεγα δυνατό φάουλ από τον Μπούι. Αλλά εδώ που τα λέμε, ο Μπούι δεν είχε και άλλη επιλογή. Καθώς και σε όγκο υστερεί και στη θέση που ήταν ο Τάρλατς ήταν έτοιμος να σκοράρει. Οπότε έπεσε με δύναμη πάνω του, του μάζεψε, του σκούπισε τα χέρια και τον έστειλε στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Σε λίγο η ΑΕΚ θα τους πλέον σε απόσταση ενός πόντου, 42-43. Και το ντέρμπι βέβαια συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτή που κυνήγαγε ήταν η ΑΕΚ, η οποία κατόρθωσε να καλύψει δύο φορές διαφορές 5 και 7 πόντων. Στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε η ώρα του Ολυμπιακού να παίζει τον ρόλο του κυνηγού. Κάλυψε γρήγορα όμως μια διαφορά 7 πόντων. Ο Μιούρσεπ σε ένα πολύ κακό σουτ, το rebound από τον Ρόμπινσον. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ανοιχτή την ευκαιρία να προηγηθεί. Ρόμπινσον στον Γκραντ, το σουτ για 3. Η μπάλα πάλι στο σίδερο, Κακιούζης στο rebound. Η επιμονή των παικτών του Ολυμπιακού να στάλουν τρίποντα νομίζω ότι είναι και καταστροφική και δεν οδηγεί πουθενά κοστά. Σωστή η παρατήρηση. Υπάρχει αυτά ο Τάρλατς. Λέγονται βεβαιασμένα σουτ. Όχι, είναι και νομίζω σουτ εκτός λογικής αντιμετώπισης του αγώνα. Καθώς υπάρχει ο Τάρλατς, υπερέχει στο έναντι των ψηλών της ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχει σουτάρει
Στο δεύτερο ημίχρονο, 1-6 τρίποντα. Α. Ο Δε Τάρλατς έχει κάνει όλες και όλες δύο προσπάθειες μετά από 9 λεπτά παιχνιδιού. Εδώ η τελευταία διεκδίκηση. Ο Κορονιός θα πάρει ανάσα στον πάγκο, καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ ως τώρα στον αγώνα και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Μπούει υπό την πίεση του Τόμιτς. Το rebound μακριά. Ο Χάνσελ ήταν προσούτα, ο Μπούει ήταν από τους πήρε το rebound. Ο Ντικούδης στέλνει την μπάλα εκτός ωραίων αγωνιστικού χώρα, αλλά υπήρχε παρεμβολή και από παίκτη του Ολυμπιακού, όπως λέει ο κύριος Βορεάδης. Εδώ ο Λέδωρος Βορεάδης. Πάλι εδώ ο Ντικούδης. Ναι, η απόφαση των διαιτών είναι σωστή. Η μπάλα βρίσκει, εκτός αν έχει βρει και στο πόδι του Ντικούδη, που ομολογώ ότι είναι πολύ δύσκολο να το διακρίνω, γιατί απλά κρύβεται αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Ναι, ναι, ναι. Αν πάντως η μπάλα δεν βρήκε στο πόδι του Ντικούδη, πολύ σωστά έδωσαν οι διαιτές την μπάλα στην ΑΕΚ. Ο Τόμιτς εδώ καθαρά και χωρίς πλέον αμφισβήτηση είναι αυτός που ακούμπησε τελευταίος την μπάλα, παίζοντας άμυνα από πίσω στον Χάνσελ. Ο Νίκος Χατζής θα επιστρέψει στο παρκέ στη θέση του Κακιούζη. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς πάει πάλι στην επιτυχημένη συνταγή του πρώτου ημιχρόνου με τρία ευέλικτα γκάρ. Τώρα πια αυτή είναι ο Χάνσελ, ο Μπούι και ο Κακιούζης. Και με δύο ψηλούς, τον Τικούδη και τον Οσάλιβαν. Υπάρχει και ένα πρόβλημα τραυματισμού του Ρόμπινσον, ο οποίος πήγε στον πάγκο. Ολυμπιακός είναι με τέσσερις παίκτες. Να εδώ ο Ρόμπινσον. Δεν ξέρω αν η κακοδαιμονία του Ολυμπιακού με τους τραυματισμούς θα επεκταθεί και στο Ρόμπινσον. Το σίγουρο είναι ότι παρότι ο Ρόμπινσον δεν παίζει πολύ καλά απόψε, είναι ένας παίκτης που και μόνο η παρουσία του στο γήπεδο είναι αρκετή για να αλλάξει ισορροπίες. Απλά και μόνο γιατί ο αντίπαλος είναι υποχρεωμένος να τον προσέχει. Χάνσελ στη διέστηση. Η ΑΕΚ έχει χάσει το momentum της στην επίθεση στα τελευταία λίγα λεπτά του παιχνιδιού. Αποτέλεσμα είναι ότι ο Ολυμπιακός που δεν είναι καλύτερος επιθετικά, αλλά απλά είναι πιο λογικός στις τελευταίες 2-3 επιθέσεις. Με εξαίρεση αυτή την επιμονή των παικτών του να στάρουν τρίποντα. Εδώ στο χέρι έχει τραυματιστεί ελαφρά ο Ρόμπινσον. Του μπαίνει τοποθετείται ένας ελαστικός επίδεσμος. Θα παρακαλούσα πάντως για μεγαλύτερη ασφάλεια την Τζούλια Κοφίτσα να πάει στον πάγκο του Ολυμπιακού, να ρωτήσει εκεί τους φυσικοθεραπευτές και τους γιατρούς, για να δούμε αν τελικά ο Ρόμπινσον έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή όχι. Έντουαρτς για δύο. Το rebound από τον Τικούδη και το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Επειδή ο φόβος φυλάει τα έρημα, όπως λένε, και ο Ντικούδης ετοιμαζόταν να περάσει τη γραμμή του κέντρου και ποτέ δεν ξέρεις αν θα προλάβει να φτάσει και απέναντι πρώτος. Ο Ρόμπινσον δεν έχει τίποτα σοβαρό, εντάξει, σηκώθηκε και κάποια στιγμή θα ξαναχρησιμοποιηθεί από τον Γιάννη Ιωαννίδη μέχρι τώρα. Και πολύ άσχημα ποσοστά, 11 στα 31 δίποντα, 3 στα 19 τρίποντα. Χατζής που συνεχίζει να παίζει άσχημα και σε αυτούς τους δύο αγώνες και απόψε δεν έχει κάνει την παρουσία του, σε έναν τρίτο δηλαδή συνεχόμενο αγώνα. Καμιά φορά η παράδοση βαραίνει στο μυαλό ή στα πόδια των παικτών. Χατζής στο Χάνσελ. Η πάσα στον Μπούι που ήταν ακάλυπτο στα 6-25. Το rebound από τον Τάρλατς. Η επίθεση της ΑΕΚ λειτουργήσε σωστά όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας. Έφτασε στον σωστό παίκτη. Ήταν στη σωστή στιγμή, αλλά δεν ήταν το κατάλληλο σουτ για να ευστοχίσει από ό,τι φαίνεται. 42-43. 9-21 πια για το τέλος του παιχνιδιού. Τόμιτς σε σουτ τριών πόντων. Παρά λίγο η μπάλα να πέσει με τη δεύτερη στο καλάθι. Τελικά το επιθετικό rebound του Τάρλατς ανανεώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού που έχει μαζέψει 11 επιθετικά rebound. Η ΑΕΚ έχει 8. Και αυτά τα 11 επιθετικά rebound δίνουν μια ελαφρά υπεροχή στον Ολυμπιακό. 23-22 ο συνολικός απολογισμός των rebound. Εδώ ο Μπούι μάζεψε το rebound, αλλά από τα δικά του χέρια η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Άρα ο Ολυμπιακός ανανεώνει για μία ακόμη φορά την επίθεσή του. Εδώ δείτε ο Μπούι, είναι φανερό ότι αυτός έβγαλε την μπάλα τελευταίος. 12ο επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό. Επιμένουμε στα rebound γιατί είναι ένα από τα βαρόμετρα των αγώνων Ολυμπιακού ΑΕΚ. Τρία λεπτά έχουν οι δύο ομάδες να σκοράρουν, γι' αυτό έχουμε μείνει στο 42-43 εδώ και αρκετή ώρα. Παπα-Νικολάου και μετά από πολύ, πάρα πολύ ώρα, μετά από αυτά τα τρία στήρα και για τις δύο ομάδες λεπτά, ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα με 44-43. Όμως, αν κοιτάξουμε πιο βαθιά το χρόνο, θα δούμε ότι στα τελευταία 6 λεπτά ο Ολυμπιακός έχει ένα σερί 14. Κάτι που σημαίνει ότι το επιθετικό πρόβλημα μπορεί να ήταν έντονο για ένα τρίλεπτο για τις δύο ομάδες, αλλά είναι εντονότερο σε διάρκεια για την ΑΕΚ. Χατζής. Η ΑΕΚ συνεχίζει να σημαδεύει τα σίδερα. Το rebound από τον Τάρλατς.
Ρόμπινσον στον Παπα-Νικολάου και τώρα Τόμιτς ακάλυπτος για τρεις. Ούτε αυτή τη φορά, καθώς ο Τόμιτς συνεχίζει μια δυσμενή παράδοση κακών εμφανίσεων εναντίον της ΑΕΚ. Κλέψιμο από τους παίκτες του Ολυμπιακού, νέα λανθασμένη εξέλιξη επίθεσης από τους φιλοξενούμενους. Η ΑΕΚ έχει βγει εκτός κάθε επιθετικού ρυθμού, νομίζω, Κώστα, τα τελευταία 5 λεπτά. Έχει δυναμώσει και πολύ η άμυνα του. Και η άμυνα του Ολυμπιακού, σωστή διαπίστωση. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί επιθετικά. Τόμιτς, ούτε αυτή τη φορά. Νέο άστοχο τρίποντο. Ο Τόμιτς πάει στο 1 στα 7 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός συνολικά έχει 3 στα 20 τρίποντα. Εκ των οποίων ο Ρόμπινσον και ο Τόμιτς έχουν 3 στα 15. Νομίζω ότι. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η επιμονή, δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι στην κόψη του Ξηραφιού στον ένα πόντο είναι ακόμη. Ενώ επιστρέφει και ο Κορονιός και ο Μιούρσε στην πεντάδα της ΑΕΚ και παίρνουν τη θέση του Χάνσελ και του Σάλιβαν. Τώρα θέλει προσοχή το παιχνίδι από μεριά του Ολυμπιακού, διότι έχει βάλει δύο καθαρά επιθετικούς παίκτες αυτή τη στιγμή ο Ιλκοβιτς. Η απουσία των οποίων στον πάγκο αντίστοιχα θα σας συμπληρώσω δημιούργησε και το πρόβλημα στην ΑΕΚ. Μπράβο. Επειδή αυτοί που τους αντικατέστησαν δεν έχουν μεγάλη επαφή με το καλάθι, δεν έχουν μόνιμη επαφή με το καλάθι. Μπράβο. Μιούρσεπ με αντίπαλο τον Γκραντ και τώρα Ντικούδης στην εσωτερική κόντρα στον Τάρλατς παίρνει το φάουλ, καθώς ο Τάρλατς έκανε κάτι αντικανονικό με το σώμα του, όχι με τα χέρια του. Να εδώ ο Ντράγκαν Τάρλατς, πρώτο μόλις φάουλ για τον Τάρλατς μετά από 32 λεπτά παιχνιδιού. Εδώ βλέπετε τον Ντικούδης, έχει πάρει την εσωτερική. Δεν παίρνω και όρκο τι κάτι έκανε ο Τάρλατς. Βέβαια πάλι εδώ το σώμα του Ντικούδη έκρυβε τον Τάρλατς, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρχε υπόνοια φάουλ, ούτε καν υποψία. Λοιπόν, 44-43. Ο Τόμιτς πάει στη διείσδυση και κάνει το 46-43. Ο Ολυμπιακός ανασένει βαθιά, καθώς μην ξεχνάτε ότι λίγο νωρίτερα το σκόρ ήταν 36-43 και ο Ολυμπιακός τρέχει ένα σερί πια 10-0 απέναντι στην εκτός συγχρονισμού επιθετικά, παντελώς αποσυντονισμένη εδώ και πάρα πολύ ώρα ΑΕΚ. Την ΑΕΚ που τουλάχιστον στα τελευταία 6 λεπτά δεν έχει σκοράρει. Αυτό βεβαίως υποχρεώνει τον Ντούσαν Ιβκοβιτς να σπαταλήσει ένα ακόμη time out, καθώς βλέπει ότι η κατάσταση και η ισορροπία του αγώνα έχει αλλάξει σε βάρος της δικής του ομάδος αυτή τη φορά. Σε λίγο που μοιάζει σαν τηλεοπτικό σύριαλ, σαν σαπουνόπερα να βλέπεις τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να παίζουν σαν play-off τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο γίνεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου και εκεί υπάρχει ένα μόνιμο ζευγάρι στο NBA, Miami, New York Knicks. Ίδια παιχνίδια γίνονται και εκεί, μην νομίζεις Κώστα. Άμυνες, μικρά σκορ κτλ. Επί τη ευκαιρία, ενώ εδώ υπάρχει και φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ επιθετικό του Παπα-Νικολάου και χρήζει πάλι ενός replay εδώ πέρα αυτή η απόφαση, καθώς έγινε στη σκοτεινή πλευρά της άμυνας, τα μετόπισθεν. Όχι τώρα, σε κάποια άλλη ευκαιρία θα το δούμε. Ήτανε, λες, δεν βλάπτει να το ξαναδούμε. Δεν αμφισβητώ την άποψή σου ή την όρασή σου, αλλά οι κάμερες, ξέρεις, καμιά φορά βλέπουν καλύτερα. Επί τη ευκαιρία, λέγω ότι αύριο στις 12.30 ώρα ο αγώνας, ο 7ος αγώνας της σειράς και τελευταίος Μαϊάμι Νέας Υόρκης, βήματα από τον Κορονιό. 46-43 το σκορ, ο Ολυμπιακός έχει κάνει σερί 10-0, αλλά τα καλάθια πλέον και πόντι μπαίνουν με το σταγονόμετρο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το είχαμε προβλέψει αυτό, Δημήτρη, μην το ξεχνάς ότι το είχαμε προβλέψει, ότι θα είναι ένα παιχνίδι πόντο-πόντο. Ναι, και με χαμηλό σκορ, ναι. Ήδη η Τζούλια Κοφίτσα κάτι μου λέει στα ακουστικά μου για να το επαναλάβει και στον αέρα, Τζούλια. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς ζητάει από τους παίκτες του να ηρεμήσουν. Αυτός που δεν ηρέμησε εδώ πέρα, αλλά πάτησε γκάζι και βρέθηκε φάτσα με το καλάθι ήταν ο Ρόμπινσον, που όχι μόνο σκοράρει, αλλά κερδίζει και το φάουλ. Κάτι που του δίνει την ευκαιρία, το τρίτο φάουλ του Ντικούδη. Κάτι που του δίνει την ευκαιρία, εδώ θα δείτε πάλι την διείσδυση του Ρόμπινσον, ο οποίος παίρνει την εσωτερική. Είχε βάλει εκεί το πόδι του Ντικούδης, ο οποίος παραδέχτηκε αμέσως το φάουλ που υπέδειξε ο ευρισκόμενος σε απόσταση εξ επαφής Λάζαρος Βορεάδης. Ο Ρόμπινσον ολοκληρώνει το τρίποντο παιχνίδι του. Μπορεί από τα 6-25 να μην τα πηγαίνει καλά απόψε. Έχει 2 στα 8 τρίποντα, αλλά αυτό ήταν ένα τρίποντο και σε καθοριστική στιγμή. Έστω έμεσο, που ανεβάζει το προβάδισμα του Ολυμπιακού στους 6, 49-43 και το σερί του στο 13-0. Η διαφορά στις βολές είναι συντριπτική και σε ποσοστά και σε αριθμό βολών που έχουν εκτελεστεί. Ο Ολυμπιακός έχει εκτελέσει 17, η ΑΕΚ μόνο 2. Βεβαίως, ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις βολές του Ολυμπιακού έχουν εκτελεστεί στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός έχει εκτελέσει 3 βολές και η ΑΕΚ καμία. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε 10 στις 14 βολές. Βεβαίως, στο δεύτερο ημίχρονο και η συχνότητα με την οποία καταλογίζουν τα φάουλ οι διαιτές είναι πολύ μικρότερη. Ο Ολυμπιακός έχει 6 ομαδικά. Αυτό ήταν το έκτο που έγινε. Η ΑΕΚ έχει 4.
Στο πρώτο ημίχρονο είχαν καταλογιστεί συνολικά 17 φαουλ, 6 σε βάρος του Ολυμπιακού, 11 σε βάρος της ΑΕΚ. Νιούρσεπ στην εσωτερική, πέρασε τον Γκραντ, ο οποίος είναι πολύ αργός, με άσχημες μετατοπίσεις και βέβαια εύκολο στόχος για τον Νιούρσεπ σε τέτοιες περιπτώσεις. Στην εσωτερική, αλλά βγήκε ο Τάρλατς για βοήθεια. Ο Τάρλατς δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει, αφού έμεινε ακάλυπτο η καρδιά της ρακέτας λόγω του ζωπόντος, δεν ζευγαρώθηκε ποτέ. 49-44. 5-21 για το τέλος του παιχνιδιού. Το σερί 13-0 του Ολυμπιακού τελείωσε από τον πόντο που έβαλε ο Μιούρσεπ από την γραμμή. Ο Ρόμπινσον βρίσκει την κατάλληλη στιγμή τον χαμένο για πολύ ώρα επιθετικό του Ίστρο. Φτάνει τους 13 πόντους και οδηγεί πλέον τον Ολυμπιακό. Έχει 5 πόντους στη σειρά. Ανεβάζει διαφορά στους 7. 51-44. Η μεγαλύτερη γενικώς διαφορά που είχε ο Ολυμπιακός. Κάποια στιγμή έχει ξαναφτάσει στους 7 πόντους, το 25-18. Στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ντικούδης σε σούτ 2 πόντων. Αυτό που έλεγες προηγουμένως. 8 οι πόντοι του Ντικούδη, ότι έχει τη δυνατότητα να σωτάρει από μακριά. Βεβαίως. Και ότι δεν πρέπει να έχει την πολυτέλεια. Ο Ντικούδης που είναι τρομακτική η πρόοδος του φέτος. Πέρσι δεν θα διανοεί το να βγει στα 6 μέτρα να σωτάρει. Ο Παπα-Νικολάου δεν τα κατάφερε να τα αποδώσει. Μπάλα από τα χέρια του Τάρλατς εκτός ορίων αγωνιστικού χώρου. Γιάννης Ιωαννίδης σε στιγμές εκνευρισμού στον πάγκο. Δεν είναι μικρό πράγμα ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλο προπονητή το γεγονός ότι παίζουν τους κόπους μία σεζόν σε μία σειρά αγώνων και τους τελευταίους κόπους σεζόν στην ουσία. Δεν έχουν τίποτα άλλο να διεκδικήσουν οι δύο ομάδες παρά μόνο την έξοδο στην Σουπρολίγκα. Βεβαίως η ΑΕΚ πήρε δύο κύπελα. Αλλά και για αυτή η έξοδο στη Σουπρολίγκα είναι μονόδρομος. Είναι σαν πρωτάθλημα και αυτό Δημήτρη. Ο Μιούρσεπ μπλοκαρίστηκε από τον Γκραντ. Ο Ρόμπινσον ανοίγει τον ευνηδιασμό. 3-2. Ο Παπα-Νικολάου δέχεται το φάουλ του Μπούι. Να, ο Άντωνι Μπούι. Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που πάντως προηγείται με 5. Ο Κορονιός σώζει ίσα-ίσα την μπάλα καθώς και χάσει τον ελεγχό της και κερδίζει και το φάουλ. Ο Κορονιός που βλέπετε κρατάει το κεφάλι του. Εδώ ο Τόμιτς έβαλε το χέρι του. Ο Κορονιός ξαναβρήκε την μπάλα. Νομίζω ότι ο αγκώνας του Γκραντ κάπου χτύπησε τον Κορονιό που ήταν μέσα σε ένα σύμπλεγμα τριών παιχνιδιών. 0-4. Έτσι 7 πόντοι του Ολυμπιακού γίναν 3. Το 51-44 έγινε 51-48. Τόμιτς. Ρόμπινσον με αντίπαλο τον Μιούρσεπ σε ένα περίεργο μαρκάρισμα. Ο Μιούρσεπ είναι στην κορυφή και περιμένει τον πολύ πιο ταχύ και γρήγορο Ρόμπινσον. Αυτός όμως δεν πήγε στη διείσδυση. Έδωσε τον Παπα-Νικολάου που κάνει αυτό στον πάσιμο. Τον μπλοκ του Κακιούζη. Ο Μπούι μαζεύει την μπάλα πριν αυτή βγει εκτός ορίων αγωνιστικού χώρου. Η ΑΕΚ έχει ακόμη μια ευκαιρία να μειώσει. Να μειώσει περισσότερο. Τικούδης. Έτοιμος ο Κακιούζη σουτάρει για 3. 51-51. 3-22 πριν από το τέλος ενός πραγματικά μεγάλου παιχνιδιού, ενός ντέρμπι όπως εξελίσσεται. Το παιχνίδι στην ουσία ξαναρχίζει από την αρχή. Έχουμε για τον Ιβκοβιτς και για τον Ιωαννίδη. Με βάση τις συνήθειες τουλάχιστον που έχουν χρόνια τώρα. Γενικά για τους προπονητές σπάνιο είναι αυτό. Άρα λοιπόν 3-22. Ουσιαστικά το παιχνίδι ξαναρχίζει από την αρχή με ισοπαλία στους 51 πόντους. Και βεβαίως είναι περιττό να σας πούμε ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν από εδώ και πέρα. Φάουλ που υποδεικνύει ο Πιτσίλγας μακριά από εκεί που παίζονταν η μπάλα. Χαμηλά φάουλ του Ντικούδη στον Τάρλατς. Τέταρτο φάουλ του Ντικούδη. Δείτε εδώ, Ντικούδης κράτησε τον Τάρλατς. Να η ευκαιρία λένε τώρα Δημήτρη να παιχτεί ο Τάρλατς. Μα ο Ντικούδης τον μάρκαρε σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο τον Τάρλατς. Η ευκαιρία υπήρχε πάντα, την μπάλα δεν έπαιρνε ο Τάρλατς. Η ευκαιρία υπήρχε εκεί, ήταν ζωντανή ευκαιρία γιατί ο Ντικούδης είναι πιο κοντός παίκτης με μικρότερο όγκο. Ρόμπινσον για 3. Το rebound από τον Μπούι. Ο Ολυμπιακός που μετράει 3 στα 21 τρίποντα. Πάσα ευνηδιασμού στον Μιούρσεπ, τον πρόλαβε ο Γκραντ. Ο Μιούρσεπ προσπάθησε να γυρίσει και να εκτελέσει rebound από τον Τόμιτς. Δύο επιθέσεις στο πουθενά. Στο 0. Φάουλ του Κορονιού πάνω στον Τόμιτς. Δεν υπάρχει όμως δικαίωμα για βολές. Τουλάχιστον ακόμη αυτός που έχει δικαίωμα για βολές είναι η ΑΕΚ. Καθώς ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 8 ομαδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αντίθετη εικόνα δηλαδή από το πρώτο. Ναι. Που η ΑΕΚ δεν είχε ποτέ σε όλο το πρώτο ημίχρονο το δικαίωμα να εκτελέσει βολές από μπόνους. Τώρα έχει γίνει αυτή στον μπόνους. Αλλά σε λίγο μπορεί να μπει και ο Ολυμπιακός. Ήταν το 7ο ομαδικό της ΑΕΚ. Άρα στο επόμενο και ο Ολυμπιακός θα μπει στη διαδικασία των βολών. Τόμιτς πετάει την μπάλα όπως το επιθετικό rebound. Από τον Τάρλατς και το φάουλ του Μπούι.
Ο Ολυμπιακός στο οριακό προβάδισμα των 2 πόντων. Με 2 και 16 πια για το τέλος ενός παιχνιδιού που σαφέστατα είναι το καλύτερο από πλευρά suspense όσον αφορά την εξέλιξη αυτών των σειρών αγώνων. Μπούι. Κακή πάσα, ο Μιούρσεπ δεν προλαβαίνει, ο Γκραντ μαζεύει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός ανακτά την κατοχή της μπάλας σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο, γιατί αν σκοράρει θα αποκτήσει όχι ουσιαστικό προβάδισμα όσον αφορά το σκορ, αλλά ένα ψυχολογικό προβάδισμα. Θα μπει στα τελευταία 90% δευτερόλεπτα με προβάδισμα μεγαλύτερο των 2 πόντων. Νέο φάουλ του Ντικούδη πάνω στον Τάρλατς, πάλι πριν την μπάλα φτάσει στον Τάρλατς. Ο Ντικούδης θα δει τα τελευταία 103 δευτερόλεπτα από τον πάγκο, αυτό ήταν το 5ο του φάουλ. Με 8 πόντους, 6 rebound, 3 πόντων με 100 ακριβώς δευτερόλεπτα για το τέλος. 54-51 Ολυμπιακός, Κορονιός με την μπάλα για την ΑΕΚ. Μπούι, με αντίπαλο τον Blue Edwards. Ο Μπούι δεν μπόρεσε να κρατήσει ζωντανή την τρίπλα του, πάσαρε στον Οσάλιβαν για να ξαναπάρει όμως την μπάλα. Από τα χέρια του Edwards η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Στην ΑΕΚ απομένουν οι 16-18 δευτερόλεπτα. Δεν βλέπω καλά από την γωνία που κοιτάω το ταμπλό. Υπάρχει μια αψιμαχία Edwards με Μπούι εκεί στην γωνία του αγωνιστικού χώρου. Ένα επεισόδιο όμως που τελειώνει τη γενέση του. Με την παρέμβαση του διαιτητού. Και οι δύο βετεράνοι τα λένε στη δική τους. Παλιές καραβάνες του NBA. Ο Κορονιός πατούσε γραμμή, όπως λέει ο Νίκος Πιτσίλκας. Η ΑΕΚ χάνει και αυτή την ευκαιρία. Υπήρχε time out τελικά. Λάθος είχαμε μετρήσει. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα καλάθι, η ΑΕΚ χρειάζεται μια καλή άμυνα. Αυτά είναι δεδομένα και δεν μπορούν να αλλάξουν. Και αυτό θα προσπαθήσουν αυτές οι δύο ομάδες να κάνουν αυτή τη στιγμή. Ο Ρόμπινσον με αντίπαλο τον Κορονιό. Και τέσσερις παίκτες της ΑΕΚ απλωμένους να τον περιμένουν. Σε ένα σχηματισμό που μοιάζει, ας πούμε, σαν ζώνη. Ο Ρόμπινσον πάει μόνος του και τελειώνει την προσπάθεια. Ένας εναντίον όλων. Ο Ρόμπινσον που μας έδειχνε να βρίσκεται σε χειμερία νάρκη σε όλο τον προηγούμενο αγώνα, εκτελεί και εδώ ο Γκραντ κλέβει την μπάλα πηγαίνοντας για το τέλος, και αυτό είναι το τέλος. Μπορεί τυπικά να απομένουν 43 δευτερόλεπτα, αλλά η διαφορά πάει στους 8, στους 7, 58-51. Ο Κορονιός στον Μιούρσεπ που σουτάρει για 3, 58-54. Ο Μιούρσεπ κρατάει τις λιγοστές ελπίδες ΑΕΚ ζωντανές από αυτό το σουτ 3 πόντων. Ο Ολυμπιακός με μια έκρηξη, θα έλεγα, ένα καλάθι προσωπικό του Ρόμπινσον και άλλο ένα προσωπικό καλάθι του Γκραντ, ανέβηκε στους 7 πόντους. 27 δευτερόλεπτα για το τέλος. Τώρα κάπου θα γίνει, εδώ έγινε το φάουλ. Άργησε. Θα έλεγα Κώστα... Επίσης το πιθανό σκληρό μαρκάρισμα στην περιφέρεια. Θα χαλάσει, αν δεν υπήρχε το λάθος του Μιούρσεπ που ακολούθησε, να χαλάσει την άριστη σχεδόν εικόνα που είχε σε όλο τον προηγούμενο αγώνα, στο καλύτερο του παιχνίδι στη σειρά με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα, Τόμιτς. Η ΑΕΚ δεν προλαβαίνει να κάνει φάουλ, τώρα τελικά γίνεται το φάουλ πάνω στον Τόμιτς από τον Μιούρσεπ. Την γορία για το ποιος θα είναι ο νικητής με τις δύο βολές κάνει το 60-54. Το σουτ 3 πόντων από τον Κορονιό καταλήγει σε επιθετικό λίγο rebound του Σάλιβαν. Μπούει σε νέο τρίποντο, ούτε αυτή τη φορά. Όλα ουσιαστικά έχουν τελειώσει και τελειώνουν εδώ, καθώς κύλησε και ο χρόνος τα τελευταία λιγοστά. Που ήταν, φάνηκε αποφασισμένη να δώσει το κέριο χτύπημα στη σειρά απόψε. Η ΑΕΚ που έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, αλλά πλήρωσε.